Τι χαμπάρια ρε μαγκάρες μου, τι γίνεται, ελπίζω να είστε όλοι καλά και έχουμε ένα πολύ δυνατό βίντεο σήμερα. Τις τελευταίες μέρες θα παρατηρήσατε ένα live event που γίνεται στο Fortnite που έχει να κάνει με τη Loot Lake, το μεγάλο κρυσφύετο που υπάρχει εκεί και εννοείται την καινούρια πέτρα, τον ρούνο που εμφανίστηκε στο Fortnite. Αυτή η πέτρα που παρακολουθούν όλοι οι παίχτες και την ακολουθούν εμφανίστηκε πρώτη φορά στη Paradise Palms και από τότε άμα τη χτυπήσετε με τα όπλα σας ή το pickaxe κινείται ανάλογα από το health που έχει, άμα το χάσει κινείται ελάχιστα παιδιά και αλλάζει τοποθεσία. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, κατάφερα να ζήσω μια τέτοια στιγμή που κινήθηκε ο βράχος και βοήθησα τέλος πάντων και εγώ να καταφέρουμε να φτάσουμε το health που ήθελαμε να μειώσουμε. Όπως μπορείτε και εσείς να κάνετε, αυτός ο βράχος αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από το Shifty Shafts, κάτω από το Polar Peak και ο προορισμός του εννοείται είναι η Loot Lake. Λοιπόν, θα συζητήσουμε τι ακριβώς είναι αυτός ο βράχος με το ρούνο πάνω και τι σκοπό παίζει με τη Loot Lake. Καταρχάς θα παρατηρήσετε ότι το ίδιο σύμβολο που υπάρχει στο βράχο που εωρείται υπάρχει και στη Loot Lake, πάνω από μία από τις πόρτες θηρίδες που υπάρχει πάνω από το κρυσφύετο. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι άμα φτάσουν οι 5 ρούνοι βράχοι στο Loot Lake θα ανοίξει η πόρτα. Όποτε φτάσει ένας βράχος στο Loot Lake θα έχουμε ένα φύλλο της πόρτας να ανοίγει. Είχε γίνει και leaked ότι η πόρτα έχει πολλά επίπεδα και θα ανοίγει σιγά σιγά και ότι κάτω από την πόρτα έχουμε ένα γιγάντιον όπλο έτοιμο να εκτοξεύσει μία ναχτίνα που το πιο πιθανόν της δίνει ενέργεια ο γύβος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πότε θα εμφανιστούν και τα υπόλοιπα κλειδιά βράχοι τέλος πάντων που θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα φύλλα. Άρα μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά, βοηθήστε όλοι να προχωρήσει γλίγορα αυτό το έργο, να φτάσει αυτός ο βράχος στη Loot Lake. Έχει ακόμα μεγάλες αποστάσεις να καλύψει, αλλά χάνει πολύ γλίγορα health και κάθε 500 δευτερόλεπτα μετακινείται ελάχιστο. Επίσης όταν είσαστε πάνω του ή κοντά του όταν μετακινείται σας εκτοξεύει στον αέρα, γι' αυτόν προσοχή να μην πεθάνετε με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάπως αστείο κιόλας να χάσετε ένα game ενώ προσπαθείτε υποθέτε να βοηθήσετε το community. Μάγκες μου, αυτά είναι το βίντεο, θα σας ενημερώνω για οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με αυτούς τους βράχους που εμφανίζονται, τους ρούνους και εννοείται το κρυσφύετο στο Loot Lake. Άρα μην πάτε πουθενά, like, share, subscribe και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και εννοείται όσους θα δω και στο Comic Con αύριο 12 να τα πούμε από κοντά, μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία για μια συνάντηση, θα ζω όλους εκεί, καλή συνέχεια.